Γεια σας φιλαράκια. Για σένα φίλε μου Γιάννη, το βίντεο σήμερα που μου είπες ότι θα φύγεις αύριο για το νησί σου και θες να κολλήσεις, έχεις πάρει τη μίξη σαν τη δική μου και θα ήθελες να κολλήσεις τρατζαριστά, να φτιάξεις μια την πέργολα μπροστά που λες, κλιματαριά, τι ακριβώς ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Και πώς μπορείς να κάνεις κολλήσεις σου, αλλά να είναι εμφανή, να μην κάτσεις να τις τροχίσεις. Θέλεις, μου είπες, να είναι παρόμοιες όπως είναι το αλουμινίου οι ραφές. Είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Θα σου δείξω τις ρυθμίσεις στο μηχάνημα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη γωνιακή κόλληση που εκεί μου λες ότι δυσκολεύεσαι. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, δεν είναι κάτι το τραγικό. Θέλεις σταθερό χεράκι και ίδια απόσταση και στις δύο μεριές που σχηματίζεται η γωνία. Το ένα στατζαριστό με το άλλο. Πάμε από κοντά να δούμε τις ρυθμίσεις της μηχανής και πώς θα κάνεις τη ραφή σου πολύ όμορφη, που θα μπορείς να την αφήσεις να φαίνεται σε οποιονδήποτε έρχεται να επισκεφτεί το σπίτι σου. Πάμε λοιπόν κοντά να δούμε πώς θα το κάνω. Από άποψη μηχανής έχω βάλει στο 5 την ταχύτητα του σύρματος και στο 5 τα volt. Στη μίκα 180 μιάι, το μηχάνημα που έχουμε και οι δύο το ίδιο. Οι τσιμπίδες είναι κλασικά, δεν τις πειράζουμε εδώ. Και τη μίκ μου, το αέριο της μίκ, το έχω βάλει όπως βλέπεις, αν θες να το δεις σε λίτρα ανά λεπτό, γύρω στο 10 και κάτι. Εκεί που ξεκινάει σιγά σιγά οι κολλήσεις με τη μίκ. Νομίζω ότι εδώ είναι πολύ καλά. Ως δοκίμιο έχω ετοιμάσει δύο σταζαριστά 40-40 διάρκεια και θα κάνω μια ραφή εδώ. Όπως είπες, δυσκολεύεσαι στη γωνία, να δεις ότι δεν είναι τίποτα. Ο τρόπος που θα ξεκινήσουμε, θα το δούμε αμέσως πώς θα κάνουμε την αφή. Θα είναι σχεδόν zigzag, με ένα πάρα πολύ μικρό οβάλ. Και θα δούμε πώς θα βγει αυτή η κόλληση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια του φίλτρου να δούμε πώς θα το κάνουμε. Εδώ λοιπόν η κόλλησή μας είναι με πολύ πιο μικρή κυματομορφή, την οποία μπορείς και με αυτόν τον τρόπο να την κάνεις. Όσο λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι όσο κόβεις το ζιγζάκ, όσο κόβεις μάλλον το κυκλικό τρόπο κόλλησης, τόσο η κόλλησή σου θα είναι ακόμα πιο ομαλή. Άρα έχεις δύο επιλογές. Μία να κάνεις με αυτόν τον τρόπο την κόλλησή σου και με αυτόν. Και αυτός είναι ο πιο, θα έλεγα, στατικός, ορθός τρόπος. Απλά η MIG για μένα κάνει θαύματα. Ένα εξαιρετικό εργαλείο με όμορφες κολλήσεις, χωρίς υπερβολικό ψήσιμο λαμαρίνας. Και όλα αυτά την τροφή στο 5, το speed, ταχύτητα και τα volt στο 5, στο μισό, περίπου στα 70 αμπέρ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η MIG είναι ένα εργαλείο που δεν παίζεται. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι στα χέρια μας που αν όσο το δουλεύεις συνεχώς εξελίσσεσαι και είναι πολύ πιο ραγδαία η εξέλιξη, πολύ πιο γρήγορη από οποιαδήποτε άλλο τύπο κόλλησης.
όσο το ρεζουμέ εδώ να καταλάβουμε αυτό που ήθελε σε φίλε μου Γιάννη, είναι ότι όσο κάνεις το μισοφέγγαρο και προχωράς, όσο το κόβεις, όσο πιο ευθεία έρχεσαι, τόσο πιο ομαλοποιημένη θα είναι στο τέλος η κόλλησή σου. Οπότε έχεις και το αποτέλεσμα του στυλ αλουμινίου, έχεις και το αποτέλεσμα της πολύ μικρότερης δανδέλας. Όσο κρατήσεις την ευθεία στην κόλλησή σου, ξεφύγεις από το μισοφέγγαρο, τόσο πιο η κυματομορφή σου θα είναι πιο μαζεμένη. Η κόλλησή σου θα είναι στατική έτσι κι αλλιώς, με τα λίτρα του αργών που έχουμε στο σημείο αυτό που έχουμε βάλει, στην ποσότητα αυτή, περίπου στα 11 λίτρα ανά λεπτό. Νομίζω ότι η κόλληση ήταν ασημή και όμορφη, δεν ήταν μαυρισμένη. Οπότε θα είναι και στατικά στις παραδοχές που πρέπει για μία πέργολα, και όσο ανοίγεις το πλάτος της κόλλησής σου, τόσο μεγαλύτερη καλλιπτικότητα θα έχεις στις πιο στατικές, στα πιο στατικά σημεία, στα σημεία της κολόνες και στα σημεία που χρειάζεται να έχεις περισσότερη στατικότητα και μεγαλύτερα αποτελέσματα σε θέμα βάρους. Ελπίζω να σε βοήθησα. Καλή επιτυχία λοιπόν. Θα περιμένω να μου στείλεις φωτογραφίες σου να δούμε τι κάναμε. Παρέτσα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ τα παιδιά όλα που παρακολουθήσαν το βίντεο. Έχουμε να κάνουμε πολλά με τη MIG. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το λατρεύω. Έφτιαξα και το διαχωριστήρα των φίλων Ελιάς, την κοσκινιά που λένε πολλοί. Θα σας την παρουσιάσω να δείτε ένα ωραίο τρόπο και ένα ωραίο κολπάκι που έχω κάνει για θέμα να φεύγουν με τον αέρα τα φύλλα. Είναι πλησιάζει στο τέλος της. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γιάννη μου, καλή σου επιτυχία. Γεια σας.